Τη φωνάζουν ο Νάκιας, μην έχει τόσα πολλά βαπτιστήρια. Η Κατερίνα Στανίση, μέσα από το διαφημιστικό που έκανε, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι έχει χιούμορ. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, με φωνάζουν νονά. Έχω βέβαια και πολλά βαπτιστήρια, ναι. Αλλά τώρα βλέπεις ότι είναι όλα τα Ελληνόπουλα, είμαι νονά. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Όταν με πλησίασαν όμως για να γίνει αυτή η διαφήμιση, μου είπαν ότι άκουσα ένα τραγούδι με το Νίκτο να ζήσω. Είναι μια λαϊκή επιτυχία δική μου, παλιότερη. Λέω τώρα πώς να αλλάξουμε το τραγούδι και τι θα λέει μέσα και... Φοβόμουν μην τυχόν να γελιοποιηθώ. Εγώ είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Αυτά μπορώ τραγουδάω. Και πέρα από αυτό είμαι και λαϊκός άνθρωπος. Έκανα μια διαφήμιση που είναι για το... από τον πιο φτωχό μέχρι τον παραφτωχό. Και τώρα μας θυμούνται όλοι, βλέπεις. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω. Να σου πω σ' αγαπώ, γύρνω πίσω. Δεν έλειψα ποτέ από τη δουλειά αυτή. Δεν ένιωσα ποτέ... πώς να πω, απών και μείον. Πάντα ήμουν εδώ. Απλώς κάποιοι δεν το έβλεπαν. Τα χρήματα ήταν δελεαστικά ώστε να πεις τον εύκολα. Δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Άλλωστε, εντάξει, εγώ φτωχή γεννήθηκα και από ό,τι βλέπω φτωχή θα πεθάνω. Και γιατί κολλάνε σε μένα, τι διαφήμισα σερβιέτες. Και αυτό να το έκανα γυναίκα είμαι. Τόσοι κάνουν διαφημίσεις συνέχεια. Εκεί γιατί δεν πάνε να πούνε κάτι και τους πήρε ξαφνικά αισθανίσει. Δεν κατάλαβα. Σε στεναχώρησε, λένε. Εκείνοι τα παίρνουν και χοντρά κιόλας. Και καλά κάνουν τα παιδιά, δεν έχω κάτι μαζί τους. Πώς ένιωσες όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποκλήθηκε μπροστά σου? Όλο τέτοια μου κάνει και ώρες φορές έτσι με φέρνει σε μια μηχανία. Λέω γιατί να το κάνει αυτό, αλλά εκείνος το κάνει από σεβασμό, από ευγένεια, από... είναι ο Μαζωνάκης, τα κάνει αυτά. Είναι στην ιδιοσυγκρασία του. Φυλάκιασε στα Ματίνα, η ώρα η καλή, γερό μωρό να βγει και καλό τυχόν. Σ' έχω κάνει Θεό.